Θα καλημερίσουμε τον μετεωρολόγο κύριο Μανώλη Λάκα, γιατί το σκηνικό του καιρού θυμίζει χειμώνα και είναι κάτι που το ευχόμαστε να συνεχίσει, αν μη τι άλλο, κύριε Λέκα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς από τη δική σας την πλευρά ποια είναι η μεγάλη μας ανάγκη για το νερό και βέβαια και με μια παραπάνω ιδιότητα θεσμική του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Χανίων είναι ακόμα πιο σκούρα τα πράγματα, έτσι, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα κυρία Δουλγεράη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας, να είστε καλά. Πράγματι, το νερό είναι, θα λέγαμε, ό,τι πιο χρήσιμο σε κάθε περίπτωση. Είναι η ευλογία που μας λείπει. Ακριβώς. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε μάθει να το σπαταλάμε, γιατί θεωρούμε ότι η φύση πάντα το αναπαράγει, και το αναπαράγει χωρίς κανένα κόστος για μας. Και θεωρούμε ότι θα το έχουμε πάντα κατά το δοκούν, δηλαδή όσο θέλουμε και θα σπαταλάβει και όσο θέλουμε. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι μια κακή νοοτροπία στην οποία πρέπει να σκύψουν οι πολιτικοί, να σκύψουν όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν τις ευθύνες, να το δούνε μακροπρόθεσμα, διότι η φύση είναι αυτά που κάνει, διδάσκει. Δεν θέλει να τιμωρήσει, ποτέ δεν τιμωρεί, διδάσκει. Και αν δεν πάρουμε το μάθημά μας, τότε νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας το πρόβλημα. Το έχω πει πολλές φορές, ότι εξετάζοντας στοιχεία του παρελθόντος, ας αφήσουμε αυτό, ξέρετε, τη δικαιολογία της κλιματικής αλλαγής, σαν να μην υπήρχε ποτέ, τώρα την ανακαλύψαμε. Πάντα υπήρχε, πάντα διαμόρφωνε τα καιρικά δεδομένα. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, τουλάχιστον στη δικιά μας δουλειά, άσχετα αν άλλοι τα ανακάλυψαν τώρα για άλλους λόγους. Βλέποντας λοιπόν ένα παρελθοντικό χρόνο των στοιχείων αυτών που διέπουν έτσι τα βροχομετρικά, θα σας πω ότι κακώς ανησυχούμε τώρα. Η φύση θα μας δώσει το νερό που θα έχουμε ανάγκη και για αυτή τη χρονιά και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Θα έρθουν όμως χρόνια ενός κύκλου τα οποία θα είναι πολύ πιο ξηροθερμικά και μην πούμε ότι δεν το ξέρουμε, αυτό σας το λέω από τώρα, είναι ιδιαίτερα γνωστό σε εμάς. Θα έρθουν λοιπόν ξηροθερμικά χρόνια τα οποία θα έχουν μία διάρκεια και ενδιάμεσα αυτών των χρόνων θα έχουμε και ένα χρόνο που θα δίνει το νερό το οποίο θα λέμε με αυτό πορευτείτε για τα επόμενα ξηρά χρόνια. Είναι ούτως ή άλλως ο κύκλος αυτός, έτσι πηγαίνοντας προς τα πίσω, έτσι ακριβώς όπως το λέτε, είναι ο κύκλος της φύσης, ο κύκλος της ζωής. Όχι ότι δεν έχουμε επιβαρύνει και δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον, αλλά αυτός είναι ένας κύκλος. Ακριβώς. Ας αφήσουμε αυτό το... Εντάξει, είμαστε 8 δισιδείς. Αυτή η μάνα γη έχει μια εφορία, μια υγεία. Δεν μπορώ να το πω με άλλο τρόπο. Και γενοβολά. Είμαστε πολλοί. Όλοι εμείς λοιπόν με όλες τις δραστηριότητες μας φυσικά και επηρεάζουμε το φυσικό μας περιβάλλον. Θέλουμε καλή κατοικία, θέλουμε μετακινήσεις, θέλουμε. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι στο οποίο επηρεάζουμε αυτό που λέγεται φυσικό περιβάλλον. Mm. Το επηρεάζουμε είτε με ρήπους, είτε με επηρεάζοντας τη γη με τις διάφορες δραστηριότητες, χρήσεις κτλ. Ωραία, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξανά τύχει το παρελθόν, γιατί δεν υπήρχε τόσο μεγάλος πληθυσμός επάνω στο πλανήτη. Mm. Πέραν αυτού όμως, είμαστε, ας το πω, υποχρεωμένοι να ζήσουμε όλοι μαζί. Με την όποια επίρρεια θα ζήσουμε όλοι μαζί. Επομένως, πρέπει να λάβουμε μέτρα τα οποία θα μας προστατεύσουν. Θα μας προστατεύσουν σε ένα μελλοντικό χρόνο. Γιατί, κατά τα ψέματα, το νερό είναι το πλέον απαραίτητο στοιχείο για να ζήσουμε όλοι εμείς επάνω στη φύση και όχι μόνο εμείς. Και καταλαβαίνετε και το φυσικό βασίλειο, το οποίο οι πόροι εξαρτώνται τροφής και όλα αυτά, σίγουρα εξαρτώνται από το νερό. Σαφέστατα. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε πέσει ιδιαίτερα στο πολιτισμό που ζούμε των ανεπτυγμένων χωρών, στο κομμάτι να δίνουμε μεγαλύτερη αξία στην ανάπτυξη και δει στο χρήμα. Άρα λοιπόν όλος αυτός ο παραλογισμός δεν μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι η βάση της ζωής είναι σε άλλα αγαθά και όχι στο χρήμα. Και νομίζω ότι έχουμε ένα λάθος προσανατολισμό. Αυτό οφείλει, όπως σας είπα, κάποιοι οι οποίοι σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα για μας αναγκαστικά, αλλά
δίνοντας όμως και μια, ας το πω, τάση αλλαγής νοοτροπίας. Mm-hmm. Πρέπει να μάθουμε στην οικονομία, πρέπει να μάθουμε στην αλλαγή χρήσης του νερού, να το αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε, όπως σας είπα, να αντέξουμε στα δύσκολα. Γιατί εκτιμώ ότι δεν τα έχουμε δει ακόμα. Κατά το παρελθόν που τα είδαμε, δηλαδή στις δεκαετίες, και εκεί πρέπει να ανατρέξουμε, στις δεκαετίες του 80 και αρχές του 90, σε αυτή την περίοδο που ήταν ο ξηροθερμικός κύκλος, ο κόσμος έβγαινε, έκανε λιτανίες, ο κόσμος παρακαλούσε, ερχόταν η ποσότητα η οποία τον κάλυπτε, αλλά ήρθε και ένας υδροφορέας ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, και όλο αυτό ξεπεράστηκε. Ξεχάστηκαν αυτά τα χρόνια της ανομβρίας, αν θυμόσαστε, και με την Αθήνα να φέρουν το νερό από αλλού, να κάνουν τροποποιήσεις καιρού στη Δυτική Ελλάδα για να βρέχει, να το κουβαλάνε στην Αττική. Και όχι μόνο, και εδώ αντιμετωπίσαμε τέτοιου είδους προβλήματα, τα ξεχάσαμε. Mm. Τα ξεχάσαμε. Και τώρα τα βρίσκουμε μπροστά μας και νομίζουμε ότι είναι η πρώτη φορά που τα αντιμετωπίζουμε. Ακριβώς. Και οι ανάγκες του τότε δεν ήταν ίδιες με τις ανάγκες του σήμερα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι στα δύσκολα που θα έρθουν των πραγμάτων, κύκλοι είναι αυτοί, καλά το είπατε, στον κύκλο λοιπόν τον επόμενο, δυστυχώς τα πράγματα δεν ξέρω αν δεν έχουμε προβλέψεις το τι ακριβώς θα μπορέσουμε και με ποιο τρόπο. Κύριε Λεκά, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία λέτε είναι και σημαντικά για ένα ακόμα λόγο, διότι είπα ότι είσαστε και αντιδήμαρχος της πολιτικής προστασίας στο Δήμο των Χανίων. Είπατε πριν από λίγο ότι έγινε από τους προηγούμενους για εμάς σήμερα, άρα ο σχεδιασμός σήμερα είναι ακόμα πιο επιτακτικός από εσάς για αυτούς που αφήνουμε παρακαταθήκη για το αύριο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και βέβαια ο τίτλος των αντιδημάρχων, και δεν είμαι μόνο εγώ, ήδη πολλοί δήμοι και στην περιφέρεια βέβαια, σαν θεματική αντιπεριφερειάρχης, αλλά και οι δήμοι εστερνίζονται πλέον αυτή την αντιδημαρχία. Δηλαδή είναι πολιτικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής. Βέβαια εδώ είναι λάθος ο όρος, αλλά τέλος πάντων τι να διορθώνει δεν έχει αξία. Έπρεπε να υπάρχει ένα προσδιοριστικό, δηλαδή είτε ανθεκτικότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ή προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για να είναι καλύτερος ο όρος της αντιδημαρχίας. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι λεπτομέρεια. Έτσι λοιπόν, μέσα και σε αυτό το πλαίσιο του διτού ρόλου, δηλαδή η πολιτική προστασία έχει να κάνει πιο πολύ με την πρόληψη γεγονότων τα οποία θα έχουν ώστε να φυλαχτεί γενικότερα το κοινό ή να ληφθούν μέτρα μέσα από σχέδια. Και βέβαια δεν είναι μόνο τα φυσικά φαινόμενα, τα καιρικά, είναι και τα σεισμικά, είναι τεχνολογικές θα λέγαμε καταστροφές και διάφορα τέτοια, στα οποία προφανώς η πολιτική προστασία πρέπει καλύτερα να προνοεί και να κάνει με την πρόληψη να μπορεί στρατηγικά να αντιμετωπίσει μια τέτοια... Μακροπρόθεσμα και όχι κοντόφθαλμα ωστόσο, έτσι. Ναι βέβαια, γιατί είναι δίπλα μας, εννοώ ότι δεν ξέρεις τα φαινόμενα αυτά ποιο μπορεί να προηγηθεί του άλλου. Έτσι, γιατί κάνατε την αναφορά στη δεκαετία του 80 και είμαστε μέσα στο 2023 και έχουμε τις συνέπειες της δεκαετίας του 80, άρα μακροπρόθεσμα εσείς σχεδιάζετε για να πάει παρακάτω, πολύ παρακάτω. Βέβαια, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και βέβαια, στο πλαίσιο τώρα της κλιματικής αλλαγής, όπως σας λέμε, είναι η έννοια της προσαρμοστικότητας σε μια περιοδικότητα κάποιων καταστάσεων, ξηρασίας, κυρίως αυτό έχει να κάνει, της ξηρασίας, γιατί όπως σας είπα, το κομμάτι πλημμυρικά ή οτιδήποτε άλλο είναι κάτι που σαν πρόληψη λαμβάνεται υπόψη κυρίως στην πολιτική Ωραία. Προστασία. Φτάσαμε λοιπόν τώρα στο επίδικο, το σημερινό. Το σκηνικό του καιρού είναι χειμωνιάτικο. Ψιλοβρέχει στο Ηράκλειο. Μας στέλνουν μια πολύ ζεστή καλημέρα. Ο Παπα-Νικόλας από την Βιάνο. Καλημέρα λέει και από τη βροχερή Βιάνο. Οπότε έτσι παίρνουμε κάποιες αναφορές ότι ο καιρός είναι βροχερός σήμερα. Ελπίδα μας, ευχή μας να κρατηθεί. Φαίνεται από τα στοιχεία τα οποία εσείς επεξεργάζεστε ότι αυτό το σκηνικό το χειμωνιάτικο θα διατηρηθεί, κύριε Λέκα? Ναι, δείχνει ότι θα είναι μια βροχερή ημέρα και κατά τόπους μάλιστα θα είναι καλές οι βροχές, όχι ακραία συμπεριφορά ή οτιδήποτε, αλλά κατά τόπους κάποια χιλιοστά θα δώσουν μια ανάσα θα λέγαμε στην έλλειψη του παρελθόντος διαστήματος.
σίγουρα θα, η καιρική κατάσταση θα δώσει αλλού τα περισσότερα, αλλού θα είναι λιγότερα, αλλά όπως και να είναι, είναι κάτι καλό. Μάλιστα στα ορεινά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, που θα δούμε πάλι να επανέρχεται κάποια, ας το πω έτσι, καλύτερη αποδοτικότητα των βροχομετρικών, δηλαδή κάποια ένταση του καιρού, δείχνει ότι για τις ορεινές περιοχές, αλλά σε υψόμετρα φυσικά, είναι αρχή πάνω από τα 1800 μέτρα, θα υπάρξει πάλι χιονόπτωση. Είδαμε ότι οι ορεινοί όγκοι ήδη έχουν καλυφθεί πολύ ψηλά, λεπτό θα είναι φαντάζομαι το στρώμα, αλλά το δεύτερο αυτό χιόνι που θα πέσει έστω στα μεγάλα υψόμετρα, θα κατέβει και λίγο χαμηλότερα, θα δούμε στην πορεία, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Άρα λοιπόν, καλές οι βροχές για σήμερα, πάντα προσοχή σε κάθε περίπτωση, όταν έχει φυσικά φαινόμενα ιδιαίτερα της βροχής, καλό είναι να δείχνουμε μια προσοχή στο οδόστρωμα, στην κίνησή μας, σε όλα αυτά. Όσον αφορά τώρα τους ανέμους για σήμερα, νοτιοδυτική νότι εδώ είναι στα δυτικά, αργότερα θα γίνει λίγο δυτική, με την έντασή τους όμως να μην έχει καμία ανησυχία, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 τοπικά μόνο σε δυτικές περιοχές, τα 5 μποφόρ. Και όσον αφορά τη θερμοκρασία, θα λέγαμε ότι είναι σε καλά επίπεδα, μιας και οι μέγιστες τιμές τουλάχιστον για σήμερα θα κυμανθούν κοντά στους 15, 14 με 16 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο νησί. Τώρα, η κακοκαιρία αυτή συνεχίζεται και αύριο, μπαίνει η ψυχρή μάζα. Η ψυχρή μάζα θα μπει από τη νύχτα και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να δώσει πάλι, δηλαδή να βοηθήσει αυτό που λέμε την διατήρηση κάποιων φαινομένων βροχών για τις χαμηλές ζώνες, και το χιόνι τώρα περιμένουμε να κατέβει λίγο χαμηλότερα. Και θα κάνει την εμφάνισή της αυτή η χιονόπτωση και αύριο το πρωί ίσως, όπου ο καιρός θα διατηρηθεί μόνο για τις ορεινές ζώνες, ενώ στις χαμηλές περιοχές θα υπάρχει κάποια συνέπεια, οι βροχές όμως θα περιοριστούν και ίσως στα ορεινά διατηρήσει ακόμα κάποια παροδική χιονόπτωση, δηλαδή να υπάρχει κάποιο χιόνι. Τι γίνεται όμως? Δυστυχώς λείπει το παράγοντας της υγρασίας, δηλαδή ενώ έχει τη δυναμική ο καιρός να δώσει χιόνια, δυστυχώς λείπει η υγρασία, λείπει το στοιχείο που δημιουργεί το χιόνι. Έτσι δείχνουν μέχρι τώρα στοιχεία, γι' αυτό και οι όποιες χιονοπτώσεις που τις δείχνουν σε υψόμετρο ακόμα να κατεβαίνουν στα 1200 ή και λίγο χαμηλότερα από τα 1200, δυστυχώς λείπει αυτός ο παράγοντας. Τώρα, αν όμως στην πράξη, γιατί πάντα η πρόγνωση μπορεί να απέχει από την πραγματική κατάσταση, αν αυτή η υγρασία κατά κάποιον τρόπο μπορεί να υπάρξει, ίσως τα ορεινά αυτή η χιονόπτωση να είναι λίγο καλύτερη. Ανησυχητικά σημάδια προσβασιμότητας ή κάτι τέτοια δεν φαίνεται να υπάρχουν, γιατί και να πέσει σε μια χαμηλότερη ζώνη, αυτό το χιόνι προφανώς δεν θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το ζητούμενό μας είναι, κύριε Λέκα, να διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες έτσι, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με τον υδροφόρο οριζοντά. Άκουγα προχθές στην Κρήτη TV, στο Κρήτη σήμερα, με τους Μπάμπη Σαββίδη και Μέρη Καριωτάκη και τον κύριο Μαμαγκάκη από τον ΟΑΚ να λέει ότι πάμε οριακά μέχρι τις 10 του Μάρτη. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Και όταν εγώ ακούω ότι, ξέρετε, μόνο το φράγμα των ποταμών έχει μια αυτή την ώρα ικανοποιητική ποσότητα νερού που είναι πάνω από το 93%, αλλά στα υπόλοιπα φράγματα και με τους υδροφορείς ορίζοντας ανά την Κρήτη να έχουν θέμα, καταλαβαίνετε ότι η μόνη ελπίδα είναι αυτή, να διατηρηθεί ο χειμώνας, που μέσα στο χειμώνα παρακαλάμε να διατηρηθεί ο χειμώνας. Ναι, όπως σας είπα, έχουμε πίσω μας χειμώνα, δηλαδή τώρα αυτή αυτό είναι το παρήγορο. Θα δώσει και αυτό το χιόνι, βέβαια μακάρι, γιατί ξέρετε είναι συνεπακόλουθα κάποιοι άλλοι παράγοντες, μακάρι να είχαμε και κρύο μετά, όσο χιόνι και να πέσει. Δυστυχώς, αν δεν κατεβάσει θερμοκρασίες πολύ χαμηλά, ώστε να κρυσταλώσει, που λέμε, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και η ηλιακή ακτινοβολία να μπορεί να τελειώσει εύκολα. Σε κάθε περίπτωση δεν το δείχνει τώρα. Θα γυρίσουν δυστυχώς από την Κυριακή. Θα δούμε όχι μόνο πιο βελτιωμένη την εικόνα του καιρού, θα γυρίσουν και λίγο δυτικοί. Αργότερα θα γίνουν και νοτιοδυτικοί, έως και νοτιάδες. Θα ανεβάσουν για τη θερμοκρασία. Έχουμε κάποιες βροχές πάλι τη Δευτέρα με Τρίτη. Δείχνουν τα στοιχεία, έστω και με τους νοτιάδες, να έρχεται κάποιο κύμα βροχομετρικών.
ψάχνουμε. Εντάξει, έχουμε μέλλον ακόμα στο χειμώνα. Αλλά λέω πολλές φορές, ξέρετε, ότι αν ξεκινήσουν οι βροχές, δώσουν και αποδώσουν και τα φράγματα πάνε καλά και τα λοιπά, θα ξεχάσουμε την προσπάθεια πρέπει να κάνουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε άλλες πιο δύσκολες χρονιές. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να είναι πρώτο μέλημα, το τι θα κάνουμε για τα επόμενα χρόνια, όπως σας είπα, ας πάρουμε μαθήματα. Ευελπιστώ ότι έχουμε μέλλον για το χειμώνα και ευελπιστώ ότι τα πράγματα και φέτος δεν θα μας απογοητεύσουν. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Δεν έχω κάτι προγνωστικά, μην θεωρηθεί ότι έχω κάποια καλή προγνωστική. Μα το είπατε, ευελπιστώ. Μου δείχνει και ακρότητα. Ωραία. Μα το είπατε ούτως ή άλλως ότι ευελπιστείτε ότι πραγματικά θα έχουμε χειμώνα από πίσω, γιατί είμαστε στον πρώτο μήνα του χειμώνα και ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Κρατάω όλες τις παρατηρήσεις σας. Κρατάω όλες τις κουβέντες σας. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Τη ζεστή μας καλημέρα εμείς σας στέλνουμε από τη συχνότητα του 984, κύριε Λέκα. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλημέρα.